Λοιπόν, νομίζω ότι φτάνει ο καιρός για να υλοποιήσω και κάποια νεανικά μου όνειρα. Ήδη με ορισμένους συνεργάτες μου, φίλους και τα λοιπά, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έναν ευρύτερο δημοκρατικό σοσιαλιστικό όμιλο. Η μετεξέλιξη του δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Βασικό της σύνθημα θα είναι η οικονομία της αλληλεγγύης. Θέλουμε μια κοινωνία με οικονομία αλληλεγγύης. Θέλουμε συγκεκριμένους νόμους που θα διέπουν την ελληνική κοινωνία, το ρόλο των επιχειρήσεων, το ρόλο του κράτους και όλη τη διαμόρφωση αυτού του πλέγματος των σχέσεων των ανθρώπων, των πολιτών με το κράτος και τις σχέσεις με τους άλλους οργανισμούς, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους δανειστές μας. Πιστεύω ότι πρέπει πλέον να αλλάξουμε πολιτική φουρνιά, να μπουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταξιωθεί στη δουλειά τους, άνθρωποι που αποδεδειγμένα τα πήγανε καλά, που είναι άφθαρτοι και είναι μέσα σε αυτή την ομάδα και θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Όλη αυτή η κίνηση την οποία ετοιμάζουμε θα είναι βεβαίως προοδευτικού χαρακτήρα, αλλά με σκοπό έχει να γίνει ένα ακόμη κομματάκι ίσως της αριστεράς, αλλά ένα κίνημα μαζικό που θα μπορεί να διεκδικήσει και να κάνει πράγματα. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τον κόσμο, όπως λέει πολύ σωστά και στο βιβλίο του Φρανσουά Μωρίν, ότι μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς τη Wall Street, με άλλου είδους οικονομίες. Και ένα βιβλίο που το συνιστώ να το διαβάσετε όλοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα πρέπει να πάψει να είναι στην περιφέρεια της Ευρώπης και στην περιφέρεια του καπιταλιστικού συστήματος. Πρέπει να δώσει μάχες. Πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη γίνεται, επιχειρείται να γίνει αυτή τη στιγμή, θα είναι ανάπτυξη της υπανάπτυξης, τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι σχέσεις εξάρτησης. Mm-hmm. Πρέπει πρώτα να δοθεί μια μάχη με το κέντρο της Ευρώπης στην Γερμανία, δηλαδή το κέντρο του καπιταλιστικού συστήματος, για να μπορέσουμε μέσα μετά από άλλες πολιτικές να πετύχουμε την πραγματική ανάπτυξη. Γιατί τώρα ανάπτυξη είναι, αυτό που σας ξαναείπα, ανάπτυξη της υπανάπτυξης. Δηλαδή ουσιαστικά βαθαίνει το ρήγμα. Δεν μας φτάνουν δηλαδή μόνο οι αριθμοί. Και εξάλλου οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν λένε τίποτα. Οι πιο ανεπτυγμένες χώρες αυτή τη στιγμή στον πλανήτη είναι η Ινδία, η Κίνα και η Βραζιλία που παίρνουν μισθούς 100 δολάρια. Mm-hmm. Δεν θέλουμε μια τέτοια κοινωνία. Οραματιζόμαστε λοιπόν όσοι δημιουργούμε αυτόν τον όμιλο μια άλλη κοινωνία, η οποία είναι πάρα πολύ κοντά και να το πω σε έναν, έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμώ βαθύτατα και θεωρώ ότι είναι από τους πιο δημοκράτες και ευπρεπείς, το Φώτη τον Κουβέλη.